δραστηριότητα. Mm-hmm. Για πάμε στα κύθυρα. Κυρία Ράικου, δεν μας ελέγχετε, δεν σας ελέγχουμε. Πάμε να μας πείτε πώς ανοίξατε, τι περιμένετε από τον τουρισμό φέτος, πώς πάτε με τις κρατήσεις. Λοιπόν, έχουν ανοίξει σχεδόν όλα τα καταλύματα. Mm-hmm. Οι κρατήσεις πάνε καλά και από εξωτερικό. Μπράβο. Και από Ελλάδα εννοείται. Θεωρώ ότι τώρα μετά από το Αγίου Πνεύματος και μετά αρχίζει η πολλή κίνηση στο νησί μας. Εμείς εδώ από άποψη εμβολιασμού έχει σχεδόν εμβολιαστεί όλο το νησί από πολύ νωρίς, γιατί άνοιξε η πλατφόρμα από πολύ νωρίς. Μπράβο. Και τώρα ήρθε και το Johnson, mm-hmm. το νοσοκομείο μας. Και πάνε και όλοι οι υπόλοιποι που έχουν έρθει για εργασία, που θέλουν να εργαστούν κλπ. Έχουν γραφτεί για να πάνε να κάνουν τα εμβόλια. Οι τουρίστες από ποιες περιοχές έρχονται? Εμείς τώρα, φέτος έχουμε πολλούς από τη Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία. Κυρίως από αυτά τα τρία μέρη. Mm-hmm. Με τι μέτρα, κυρία Ράικου? Κοιτάξτε να δείτε, για να έρθει στο νησί κάποιος όπως σε όλα τα νησιά, πρέπει να κάνει ή PCR 72 ώρες πριν, ή 24 ώρες πριν το self-test και να το ανεβάσει στην πλατφόρμα, mm-hmm. Ή να είναι εμβολιασμένος. Μάλιστα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο έρχονται και είναι και είμαστε και ασφαλείς και εμείς, ή εκείνοι μπορούν να είναι πολύ πιο ελεύθεροι εδώ. Εννοείται βέβαια με μάσκες στους δρόμους ή στα καταστήματα μέσα, mm-hmm. αλλά έξω είναι και στις παραλίες και αυτά είναι, δεν μπορούν να κάνουν με τη μάσκα. Και τι είναι τιμές, πολύ πιο ελεύθερα. Τι τιμές θα μπορούσε να βρει κάποιος? Κοιτάξτε να δείτε, οι τιμές στα κύθυρα γενικά και στα καταλήμματα είναι πολύ φυσιολογικές. Δηλαδή μπορεί να βρει από 50 ευρώ mm-hmm. ένα πολύ καλό διαμέρισμα μέχρι 120-140 max ένα στούντιο. Α, και διαμέρισμα. Ή ένα μεγάλο σπίτι 160 ευρώ. Είναι για μια οικογένεια πενταμελή, είναι ένα ξενοδοχείο. Μετά υπάρχουν βίλες, υπάρχουν παραδοσιακοί ξενώνες, υπάρχουν πάρα πολλά καταλήμματα στο νησί. Για όλα τα γούστα και τα βαλάντια, μάλιστα.